δεν εξάλλου. Πέρασα πολύ καλά. Τι έγινε με το πρωινό και τη συνεργασία σου με τον Γιώργο και τη Φέη, γιατί να βάγεις έτσι γρήγορα? Κοίτα, να βάγεις γιατί έχει να κάνει με τις... Άδοξα. Κώστα, άδοξα. Εντάξει, να σου πω. Εντάξει. Δεν υπάρχει. Τι τύχω, βρέθηκα. Δηλαδή... Εδώ υπάρχει πνεύμα, παιδί μου, που πεις ότι είναι μόνο εμφάνιση. Τι έγινε και να βάγεις? Τι έγινε και να βάγεις η συνεργασία σας? Γιατί είχαμε ακούσει ότι θα είσαι το αντίπαλον δέος του Σεφερλή. Αυτό δεν θα μπορούσε να γίνει σε καμία περίπτωση. Το άκουσα κι εγώ. Ο Μάρκος είναι πολύ σπουδαίος και σε αυτό που κάνει χρόνια και έχει ένα μυαλό τετραπέρατο, είναι πολύ γρήγορο στη σκέψη. Εγώ δεν ξέρω κατά πόσο είμαι τόσο γρήγορο. Όπως επίσης, γενικότερα, δεν είμαι υπέρ των συγκρίσεων. Mm-hmm. Κάθε άνθρωπος είναι ξεχωριστός και αυτό το δείχνει σε όλες. Ένιωσες λοιπόν ότι σε πήραν για να καλύψεις αυτό το κενό και αυτό ήταν κάτι που δεν σου άρεσε και έτσι αποχώρησες? Όχι, αποχώρησα γιατί εγώ ένιωσα κάποια στιγμή, προφανώς το ήταν και στο πρωινό, ότι δεν μπορούσα να αποδώσω. Είχε να κάνει με το ότι ήμουν σε πρόβες για το θέατρο, σε πρόβες για τον Μπαρμπαρέλα και μετά πάνω κάτω. Είχα έξτρα σε όλη την Ελλάδα. Πήγαινα σχεδόν κάθε εβδομάδα στην Κύπρο. Και όλο αυτό το πράγμα με κατέβαλε. Η αρχική σου συμφωνία ήταν για να συμμετέχεις σε όλη την εκπομπή, δηλαδή στο κομμάτι του πάνελ, του σχολιασμού και να κάνεις και κάποια σκετσάκια όπως είχαμε δει με τη Σάσα που είχατε πάει Σακαριάτιδες. Η αρχική μας σκέψη ήταν να είμαι με τον κόσμο. Είτε αυτό είχε να κάνει με παιχνίδια, είτε είχε να κάνει με κάποια σκετσάκια που ήταν αυτό με τη Σάσα. Ναι. Την πρώτη εβδομάδα μόνο που έτσι. Βγήκαμε και γνωριστήκαμε με το κοινό, ήμουν στο πάνελ για να μας δουν περισσότερο πώς γράφουμε. Παρεπιπτόντως, να πω ότι η κοπέλα που ήρθε στο μακιάζ με έβαψε πολύ ωραία σήμερα. Α, ωραία, να την παίρνεις τα εξτρά σου. Ναι. Και έχει και πολύ γλυκό σκυλάκι. Εμένα δεν μου άρεσε αυτό τα σκετσάκια που ξεκινήσατε και κάνατε. Δηλαδή, πολύ ωραία. Γιατί δεν το συνεχίσατε? Δεν ξέρω. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ αυτό. Όπως επίσης μου άρεσε πολύ το να παίζω με τον κόσμο, είτε ήμουνα σε μια λαϊκή αγορά, είτε ήμουνα στην... Οπουδήποτε. Ναι. Αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Σου άρεσαν όλα τόσο πολύ που έφυγες. Κοίταξε να δεις, ναι. Ίσως επειδή μου άρεσαν τόσο πολύ. Δηλαδή, λες, δεν πρέπει να καλομάθω, παιδί μου, για να τα συνηθίσω. Δεν είναι για χόρταση. Με τους ανθρώπους του Αντένα διατηρείς επαφές, γιατί δεν θα ξεχάσω πέρσι αυτό το την τόσο γλυκιά και ζεστή αγκαλιά που είχαν ανοίξει όλοι για σας. Θυμάμαι την Κατερίνα Γκαγκάκη να λέει: έχεις τεράστιο μέλλον μπροστά σου, όχι μόνο σε εσένα, σε 2-3 ακόμα παιδιά. Έχετε επαφές? Έχουμε πολύ καλές επαφές. Καλά, Γκαγκάκη, να σου θυμίσω ότι είχε πει στη γυναίκα του Άδωνη ότι αυτή η εκπομπή όχι απλά σκίζει και θα σκίσει και κόπηκε σε μια εβδομάδα. Εντάξει, η κυρία Γκαγκάκη όμως από τη θέση της οφείλει να υποστηρίζει τους παρουσιαστές. Στην Ευγενία, του Μανολίδου. Ναι, αλλά η κυρία Γκαγκάκη από τη θέση της οφείλει να υποστηρίζει τους παρουσιαστές και να τους εμψυχώνει. Ναι, αλλά γι' αυτό σου λέω ότι η πρόβλεψή της δεν την πάρει το κλίμα. Ναι, τη λες, Κώστα. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο κλίμα. Δηλαδή πραγματικά σε καλωσορίζουν και πέρα από την εμψύχωση. Όσο ναι. Για παράδειγμα, το γραφείο δημοσίων σχέσεων. Που είναι η Κατερίνα, που είναι η Φέη Κυριακοπούλου. Η Δήμητρα η Μπάκα. Ναι, η Μπάκα. Είναι εντάξει. Εντάξει. Αγκαλιά. Έτσι πρέπει. Και εμάς, παιδιά, η κυρία Βλαβιανού ή η Σουζάνα, η Πανδρεμένου ή όλοι, είναι οι άνθρωποι μας. Είναι οι άνθρωποι που μιλάμε για τα καθημερινά, τα απλά, τα σημαντικά, τα σήματα.